Ήδη! Εσύ είσαι 16 χρονών. Είσαι 16 εσύ. Και εσύ ο Σάκης. Καλό. Τι κουκλίτσα είναι αυτή. Έλα. Μία μικρή μελαχρινή Μπάρμπι. Κούκλα. Θέλω να μου δώσεις τα σιδεράκια σου τώρα. Θέλω να τα βγάλω στο ίντερνετ, θα γίνει χαμός. Τα ξέχασα. Θα μου τα φέρεις την επόμενη φορά. Έγινε. Θα τα βγάλουμε στο ίντερνετ και θα κάνουμε μία δημοπρασία και θα τα δώσουμε τα χρήματα κάπου, θα σου πω. Λοιπόν. Την αφήνω δική σας, παιδιά. Εγώ τι να πω, δεν... Νίκο. Εγώ έχω να πω ότι ήταν πάρα πολύ χαριτωμένη. Το ευχαριστηθήκαμε. Τελείωσε και αισθανόμουν ότι θέλω κι άλλο. Πάρα πολύ ωραίο σοου. Πιστεύω ότι σύν το χρόνος θα γίνεις πολύ καλύτερη και όσον αφορά μόνο το κινησιολογικό μέρος. Είσαι πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ. Δηλαδή για πρώτη φορά είμαι πολύ ικανοποιημένος. Κοίταξε, 16 χρονών, 16 πόντι τα ακούνι, κινησιολογικά τα πήγε τέλεια. Για να δω το 16 πόντι τα ακούνι, Θεέ μου. Να σε δω εσένα εκεί πάνω, Νίκο, για να μου πεις μετά που μπορείς να κινείσαι. Εγώ δεν μπορώ να τα γκρεμοτσακιστώ. Και φαντάζομαι ότι θα είναι και από τις πρώτες φορές που φοράει τα ακούνια το κορίτσι. Μη σου πω ότι θα σπάσει από το βάρος. Λοιπόν, Γιώργο, πιστεύω ότι ζηλεύεις αυτή τη στιγμή, τρελά. Ζηλεύω τρελά. Ήμουν καταπληκτική, πάρα πολύ καλή, μ' άρεσες πάρα πολύ. Γιώργο, πολύ καλή επιλογή τραγουδιού, μ' άρεσε πάρα Lady Gaga, it's super. Πιστεύω, συμφωνώ με τον Νίκο, πιστεύω θα ακούσουμε και άλλα πράγματα από σένα, γιατί οι ικανότητες σου είναι και για μεγάλα τραγουδιά και ήσουν πάρα πολύ καλή σε pop σύγχρονο κομμάτι, δεν εύκολο να πεις αυτά τα τραγουδιά. Ο κόσμος τελικά δεν καταλαβαίνει τι δύσκολο να πεις τέτοια τραγούδια. Σου πάρω καλή με το χώρο, με όλα, μου άρεσες. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Welcome to X Factor. Θα περάσεις πολύ ωραία. Welcome to X Factor, λέει ο Γιώργος Λεβέντης. Lady Gaga. Λοιπόν. Όχι, καλά θα πω. Λοιπόν, σκεφτόμουν την ώρα που τραγουδούσες αυτό το οποίο πολλές φορές λέμε στις οντισιόν, ότι όταν μπαίνει κάποιος μέσα και είναι 16 χρονών και είναι έτοιμος, τον καταλαβαίνουμε τσουπ και τον αρπάμε. Και είμαι πολύ χαρούμενη που τσούψε, αρπάξαμε, διότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Εμένα μ' άρεσε αυτό το οποίο σχολίασαν οι κύριοι. Βρήκα ότι είχες κάτι το άγουρο στην κίνησή σου. Ήταν λίγο ανώριμο, το οποίο το βρήκα πάρα πολύ βοητευτικό όμως. Ναι. Δεν είμαι σίγουρη αν το τραγούδι σου ανέδειξε φωνή, την οποία έχω ακούσει στις πρόβες ότι έχεις. Οπότε έχουμε ακόμα άλλα 12 live. Wow. Μακάρι. Πώς γίνεται άγουρο και τόσο νόστιμο. Μα συνήθως τα άγουρα είναι συχνά νόστιμα. Γιώργο Θεοφάνους. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει η μεταμορφωσή όλη. Δηλαδή το κοριτσάκι αυτό με το αρκουδάκι, πώς έφτασε και έγινε γυναίκα πάνω στη σκηνή. Ευχαριστώ την ομάδα μου που δούλεψε σκληρά όλες αυτές τις μέρες. Η Ήβη μπορεί να τραγουδήσει μια γκάμα pop rock ρεπερτορίου από την Lady Gaga που ακούσαμε τώρα. Ναι, οκ. Ναι. Μέχρι Παπαρίζου. Παπαρίζου. Τώρα που λέω Παπαρίζου, Νίκο. Επειδή λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά. Να πούμε καλή επιτυχία στην Έλενα που πάει με το MTV στο Βερολίνο. Ψηφίζουμε όλοι. Μπράβο. Την Έλενα. Ψηφίζουμε. Μέχρι 2 Νοεμβρίου μπορούμε να ψηφίσουμε όλοι μας. Μέχρι τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου.